Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή περί υγείας ο λόγος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Νίκος Σταφραλίδης και η Μαρία Μίτσιου. Μια εκπομπή που δίνει απαντήσεις για θέματα καθημερινά, θέματα υγείας και θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μας και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας τον γιατρό Κωνσταντινίδη Ιωάννη, χειρουργό ορθοπαιδικό και γιατρός άσκησης βελονισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε βέβαια όχι για την ειδικότητά σας που είναι ορθοπαιδικός, αλλά για την άλλη ενασχόλησή σας που αφορά τον βελονισμό. Να μας πείτε κάποια πράγματα, να ακούσει και το κοινό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση γενικά με τον βελονισμό ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάπως να πω στη μόδα, έχει έρθει πιο πολύ στην επικαιρότητα σαν μέσα γενικά σε αυτό το ρεύμα της εναλλακτικής ιατρικής που άρχισε να εισέρχεται μέσα στην κοινωνία. Συμπληρωματικής ιατρικής. Ποια? Συμπληρωματικής. Όχι εναλλακτικής. Αυτός είναι πιο σωστός όρος. Συμπληρωματικής ιατρικής. Και ξεκινάμε το βασικό ερώτημα, τι είναι ο βελονισμός? Λοιπόν, ως βελονισμό ορίζουμε την ιατρική πράξη κατά την οποία εισάγουμε ανώδυνα λεπτές βελόνες σε προκαθορισμένα σημεία του σώματος με σκοπό φυσικά την θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Οι βελόνες είναι λεπτές, είναι ανώδυνες και τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του σώματος. Κύριε Κωνσταντινίδη, ποιος μπορεί να ασκήσει βελονισμό? Γιατί έχουμε την εντύπωση πως με αυτή την ειδικότητα πλέον απασχολούνται διάφοροι όπως φυσίατροι, ορθοπαιδικοί, ακόμη και φυσικοθεραπευτές. Ναι, κοιτάξτε. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αλλά και τα ελληνικά δεδομένα, για να ασκήσει κάποιος βελονισμό πρέπει να είναι γιατρός, να έχει πτυχίο ιατρικής, να είναι γραμμένο στο τοπικό ιατρικό σύλλογο, να έχει άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από την Ομαρχία, να έχει εκπαιδευτεί πάνω στο βελονισμό τουλάχιστον 300 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας του βελονισμού και να είναι γραμμένο στην Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού. Ωραία. Γιατρέ, πότε πρώτα εμφανίστηκε ο βελονισμός? Από αυτό που ξέρω εγώ γενικά είναι αυτό στην Κίνα, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα που εκεί ξεκίνησε? Ναι. Κοιτάξτε, ο βελονισμός πρωτοεμφανίστηκε πριν 4 με 5.000 χρόνια στην Κίνα. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει έρθει και στη Δύση και διαδόθηκε πάρα πολύ στη Δύση, στο δυτικό κόσμο. Πλέον αναγνωρίζεται ως ιατρική πράξη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ιατρική πράξη ο βελονισμός. Δεν αποτελεί ειδικότητα, αποτελεί όμως ιατρική πράξη και δεν μπορεί να ασκηθεί παρά μόνο από γιατρούς. Δυστυχώς η πολιτεία έχει βγάλει διάφορες αποφάσεις τα τελευταίες δεκαετίες και αναφέρει ότι είναι ιατρική πράξη που την ασκεί γιατρός. Δεν πρέπει το κοινό να παραπλανάται και να πηγαίνει σε μη γιατρούς, ασχέτως αν είναι νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, παραπλήσια, παραϊατρικά επαγγέλματα. Μόνο γιατροί, είναι ιατρική πράξη ο βελονισμός. Πάντως μου κάνει εντύπωση που σχετικά με βελονισμό δεν έχουν τίποτα από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί συνήθως όπου και να πιάσει κάτι. Υπήρχε μια αναφορά στην αρχαία Ελλάδα, σε κανένα Γαλλινό, σε κανένα. Υπάρχουν αναφορές και για το Μέγα Αλέξανδρο, αλλά. Α, το επίσημο είναι αυτό. Ναι, στην ουσία εμφανίστηκε πριν 4-5.000 χρόνια στην Κίνα. Αυτό ξέρουμε όλοι. Ωραία. Οι ενδείξεις του βελονισμού ποιες είναι? Λοιπόν, οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές, όπως μπορούμε να δούμε και στο πίνακα. Mm-hmm. Πάρα πολλές είναι οι ενδείξεις. Να σας αναφέρω έτσι επιγραμματικά μερικές. Mm-hmm. Τις κυριότερες ενδείξεις είναι οσφιαλγία, αυχιαναλγία, αυχιανικό σύνδρομο που λέει ο κόσμος, οι μικρανίες, κεφαλαλγίες, αλλά ακόμα και νευραλγία τριδήμου. Θεραπεύεται πάρα πολύ καλά με τον βελονισμό. Διακοπή καπνίσματος. Υπάρχει σαρκία, για δυνάτισμα βοηθάει πάρα πολύ ο βελονισμός. Πάρα πολλές ένδειξεις. Χρησιμοποιείται δηλαδή πάρα πολύ και στην αισθητική ιατρική. Και στην αισθητική ιατρική, για το αδυνάτισμα ή για το κάπνισμα, για να κόψει κανείς το κάπνισμα. Αλλά και στις παθήσεις, όπως είναι και ακόμα και το άγχος, και εκεί βοηθάει και σε αϋπνίες, και εκεί βοηθάει ο βελονισμός. Δικαιολογείται ο βελονισμός, συνταγογραφείται? Ο βελονισμός εννοείται αν πληρώνει κάποιο μέρος το ταμείο. Ναι, ναι. Τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα, σε αυτή τη φάση ειδικά που βρίσκονται, που έχουν έλλειψη ρευστότητας, δεν πληρώνουν. Mm-hmm. Μόνο κάποιες τράπεζες πληρώνουν ένα μέρος της θεραπείας. Πληρώνουν ένα μέρος της συνεδρίας. Mm-hmm. Γιατρέ, μιλήσατε για θεραπεία. Δηλαδή, όλες αυτές οι παθήσεις θεραπεύονται άπαξ με τον βελονισμό ή απλώς για κάποιο διάστημα σταματούν τα συμπτώματά τους και θα πρέπει να υπάρχουν τακτικές συνεδρίες ξανά και ξανά για να υπάρξει. Ναι. Το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Ανάλογα την πάθηση. Όταν λέμε για αδυνάτισμα, μέχρι να χάσει κάποιο τα κιλά που επιθυμεί, θα κάνει βελονισμό. Φαντάζομαι, ναι. Θα τα χάσει. Αν μετά από 10 χρόνια ξαναβάλει κιλά, θα ξανακάνει βελονισμό. Ας πούμε, αλλά έχει θεραπευτεί. Πιο πολύ ας πούμε, θα αναφερόμουν σε χρόνιες παθήσεις και χρόνιους πόνους, που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι είναι πολύ απογοητευμένοι από τα φάρμακα και τις φαρμακευτικές αγωγές, ζουν συνέχεια σε πόνο, σε ένταση. Χρόνια οσφιαλγία. Χρόνια οσφιαλγία, ναι.
Πάρα πολλά και περιστατικά. Πολλές περιστατικά τα οποία είναι αδιευκρίνιστα, χειρούργητα και αυτά. Σε αυτά πόσο πολύ γίνεται πραγματικά θεραπεία? Θεραπεύονται. Βέβαια, μπορεί να χρειάζεται κατά καιρούς να έρχονται να κάνουν αναπνιστικά κάποιους βελονισμούς, κάποιες συνεδρίες, αλλά σε γενικές γραμμές λέμε ότι θεραπεύονται. Ωραία, είπαμε σαν ενδείξεις δεν υπάρχει κάτι. Ποιες είναι αντενδείξεις? Αντενδείξεις δεν υπάρχει καμία απολύτως αντένδειξη για τον βελονισμό. Αν, εφόσον ένας ασθενής είναι στα χέρια ενός γιατρού, ο οποίος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και γνωρίζει τον βελονισμό, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Σε χέρια μη γιατρού, εκεί εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι. Εφαρμόζεται σε παιδιά? Βεβαίως και σε παιδιά εφαρμόζεται ο βελονισμός, κανένα πρόβλημα. Έχω και ασθενείς και 6 ετών και 5 ετών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για να εφαρμόζεται σε παιδιά, λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα πονάει. Πονάει ο βελονισμός? Ο βελονισμός είναι ανώδυνος. Εξορισμού βελονισμός σημαίνει δεν πονάει. Η βελόνα δεν πονάει. Άμα θέλετε, μπορώ να σας βάλω, να σας βελονίσω κάποιες βελόνες να δείτε. Θα ήμουν περίεργος, γιατί ποτέ δεν έχω. Ας το δοκιμάσουμε. Οι βελόνες είναι μιας χρήσεως. Είναι πολύ λεπτές, είναι 0,25 του χιλιοστού διάμετρο έως 0,30. Είναι πάρα πολύ λεπτές, είναι αποστηρωμένες, η κάθε μία χωριστά και είναι μιας χρήσεως. Λοιπόν. Για την εφαρμογή δηλαδή μιας συνεδρίας βελονισμού, τι απαιτείται πέρα από τις βελόνες? Ο ασθενής και ο γιατρός. Τίποτα απολύτως άλλο. Λοιπόν, ας βάλουμε εδώ μια βελόνα. Τώρα μπορεί να νιώσετε και ένα ρεύμα να περνάει, τίποτα παραπάνω, πόνο σίγουρα όχι. Αυτό είναι, δεν ξέρω αν νιώσατε ένα ρεύμα. Πάντως σίγουρα δεν ένιωσα πόνο. Αυτό είναι σίγουρα ευχάριστο. Πόνο, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να νιώσετε πόνο. Αυτό το θεραπεύει κάτι συγκεκριμένο? Δηλαδή, ναι. Το σημείο... Το κάθε σημείο έχει πάρα πολλά, είναι για πάρα πολλές ασθένειες. Ο συνδυασμός των σημείων μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα σας βάλω κι άλλη όμως για να δείτε ότι δεν πονάει και δεν είναι κάτι. Οι περισσότεροι όταν κάνουν βελονισμό κοιμούνται. Χαλαρώνουν τόσο πολύ που κοιμούνται. Δεν θα το θέλαμε τώρα βέβαια εδώ πέρα. Θα σας βάλω άλλη μία. Βλέπω ότι έχουν και μια στρόγγυλη κεφαλή πάνω. Αυτή υπάρχει κάποιος λόγος πρακτικός? Όχι, για να μπορούμε να πιάνουμε. Για να τις πιάνετε, για να μπορούμε να πιάνουμε. Θα βάλω και σε εσάς. Τώρα νιώθω ένα ρεύμα. Ένα ρεύμα είναι φυσιολογικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι φυσιολογικό. Και ένα ελαφρομούδιασμα. Λοιπόν, εσάς θα σας βάλω στο αυτή. Στο αυτή. Βεβαίως. Και θα σας βάλω κι άλλη μία. Για το άγχος, γιατί θα έχετε πολύ άγχος εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, άγχος, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και αφήνουμε τις βελόνες εκεί, να δράσουν. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν πονάνε, δεν έχει κάνει κάποια αντίδραση, μπορείτε να δείτε. Πραγματικά... Περίμενα να νιώσει κάτι παραπάνω, αλλά... Ναι, δεν νιώθει συνήθως τίποτα. Μπορεί σε κάποια σημεία να νιώσει κάποιο ρεύμα, ναι, κάποια ενέργεια. Θα δείτε ότι κάνει και μια αντίδραση γύρω από τη βελόνα, που σημαίνει ότι είναι το σωστό σημείο, έχει επιλεγεί και ότι δρά εκείνη τη στιγμή. Τι είναι σωστό σημείο και δηλαδή για το πόνο κέφαλο αυτή τη στιγμή. Μια υπερεμία, κοκκινίζει λίγο από γύρω. Κοκκινίζει λίγο, ας πούμε, ναι. Αλλά δεν υπάρχει αλλεργία. Πολλοί με ρωτάνε αν είναι αλλεργική. Στη βελόνα δεν μπορεί να είναι κάποιο αλλεργικό. Δεν μπορεί να του κάνει κάτι κακό ο βελονισμός. Ούτε έχει εμφανιστεί αιμορραγία, όχι. Ούτε μπορεί να μεταδοθεί, για παράδειγμα, η υπατήτιδα. Όχι. Οι βελόνες είναι μιας χρήσεως, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος AIDS υπατήτιδας. Ναι, ναι. Είναι μιας χρήσεως αποστηρωμένες, τις πετάμε. Επίσης, αιμορραγία, όχι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε όμως ότι είναι ιατρική πράξη. Πρέπει να εφαρμόζεται από γιατρούς, σύμφωνα με τον νόμο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όταν εφαρμοστεί σωστά ο βελονισμός. Γιατί σίγουρα αυτές θα είναι απορίες που θα έχουν πολλοί τηλεθεατές μας. Η ερώτηση μου είναι τώρα πόσο διαρκεί συνήθως μια συνεδρία και ποικίλει αναλόγως την πάθηση? Ναι. Λοιπόν, ανάλογα εξαρτάται από την πάθηση, εξαρτάται από τον ασθενή. Συνήθως οι βελόνες μένουν 25 λεπτά πάνω στο δέρμα. Η όλη θεραπεία κρατάει λιγότερο από μια ώρα μέχρι να τοποθετηθούν οι βελόνες. Συνήθως οι ασθενείς κοιμούνται, δεν καταλαβαίνουν το χρόνο που περνάει. Βάζουμε τις βελόνες, είναι ξαπλωμένοι σε ειδικά κρεβάτια και κοιμούνται. Δηλαδή και τα σημεία τα οποία διαλέγετε και βάζετε τις βελόνες, φαντάζομαι κάποια συγκεκριμένα σημεία, δεν μπαίνουν στο περίπου. Όχι. Είναι κάποια, προκαθορισμένα. Ανατομικά, ας πούμε, στοιχεία που... Όχι. Ναι, είναι κάποια προκαθορισμένα σημεία, τα οποία τα γνωρίζουμε εμείς που ξέρουμε βελονισμό και τα οποία τα συνδυάζουμε μεταξύ τους για να δώσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι ανάλογα την πάθηση? Είναι ανάλογα την πάθηση. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, τώρα, για παράδειγμα, ο συνδυασμός κάποιων βελόνων
εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα, να συνδυαστεί με κάποια άλλη περιοχή και να αντιμετωπίσει κάποια άλλη πάθηση. Δηλαδή, ναι, οι βελόνες υπάρχουν, δεν βάζουμε τοπικά μόνο στο σημείο που υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, οσφιαλγία μόνο στη μέση, αλλά βάζουμε σε όλο το σώμα. Αν ο άλλος έχει οσφιαλγία ο ασθενής, θα βάλουμε βελόνες και στη μέση και στα πόδια και στα χέρια και στο κεφάλι, στο αυτί, παντού. Μέχρι πόσο μπορεί να βάλεις βελόνες σε ένα ασθενή? Ανάλογα την πάθηση. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και 40 βελόνες. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι δεδομένο. Ανάλογα τον ασθενή και ανάλογα την πάθηση. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει ότι χρησιμοποιείται και ρεύματα. Ναι. Δηλαδή είναι μια μορφή ηλεκτροθεραπείας συνοδευόμενη από τον βελονισμό. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται? Σε διάφορες περιπτώσεις πάλι θα έλεγα, αλλά παραδείγματος χάρη όταν έχουμε να κάνουμε με αδυνάτισμα και θέλουμε τοπικό αδυνάτισμα σε κάποια σημεία στις γυναίκες ιδιαίτερα, εκεί συνδέουμε τις βελόνες με ένα ειδικό μηχάνημα και δίνουμε ένα χαμηλού ισχύς ρεύμα που βοηθάει στο τοπικό αδυνάτισμα. Οπότε είναι πιο δραστικό. Ναι. Ξέρουμε δηλαδή το πού θα χρησιμοποιήσουμε το ρεύμα, πού θα μας βοηθήσει. Mm-hmm. Ανάλογα της παθής και τον άρρωστο. Δεν είναι τίποτα στάνταρ. Ποιο το ποσοστό επιτυχίας? Γενικά ο βελονισμός, θα έλεγα με την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και τα διεθνείς έρευνες, τα διεθνή δεδομένα, mm-hmm. έχει επιτυχία 70-80%. Αλλά εξαρτάται αρκετά από την πάθηση. Το θέμα είναι ότι 70-80% γίνονται τελείως καλά, mm-hmm. 90-95% έχουν τρομερή βελτίωση. Οι περισσότεροι ασθενείς λένε γιατί δεν έκανα νωρίτερα βελονισμό. Κανένας δεν μου έχει πει, γιατρέ, γιατί έκανα, θα έπρεπε να μην κάνω. Κανένας. Ας πάνω το υποθετικό σενάριο ότι έχω μια σφιαλγία ή μια χρόνια πάθηση, η οποία έχει χρόνιους πόνους που πρέπει να παίρνεις καθημερινά τα παυσίπονα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο με την σύγχρονη, με τη δυτική ιατρική ορολογία. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνω, πόσες συνεδρίες πρέπει να κάνω, πόσο επαναλήψεις, τι θα μου κοστίσει, όλα ναι. αυτά μαζί που πιστεύω ένας θα ρωτούσε. Κοιτάξτε, ο βελονισμός κοστίζει, κάθε συνεδρία θα έλεγα ότι κοστίζει όσο κοστίζει μία επίσκεψη σε έναν ειδικό γιατρό για να σας εξετάσει, για να κάνει διάγνωση της πάθησής σας. Δεν κοστίζει υπερβολικά πολύ, κοστίζει τόσο όσο μπορεί να αντέξει η μέση ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή. Τώρα, για την οσφιαλγία. Χρειάζονται ανάλογα τη χρονιότητα της κατάστασης, τον ασθενή, τη σοβαρότητα της πάθησης. Εγώ προσωπικά, σαν ορθοπαιδικός, αφού πρώτα εξετάσω τον ασθενή για να δω ποια είναι τα αίτια της οσφιαλγίας, στη συνέχεια, εφόσον δω ότι ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει, του προτείνω το βελονισμό. Αρχίζουμε θεραπεία και εφόσον αρχίσουμε θεραπεία, θα κάνουμε 2 με 3 συνεδρίες την εβδομάδα. Συνήθως στην οσφιαλγία και με 10 θεραπείες, με 10 συνεδρίες θα γίνει καλά ο άλλος. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι στον βελονισμό, στον βελονιστή, στον γιατρό βελονιστή, δεν έρχονται τα εύκολα περιστατικά. Έρχονται τα δύσκολα περιστατικά. Έρχεται ο ασθενής με μια σακούλα εξετάσεις, μαγνητικές, ακτινογραφίες. Έχει πάει σε 7-8 γιατρούς. Έχει γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει βρει υγεία. Δεν έχει βρει θεραπεία. Έχει επελπιστεί. Έχει ακούσει από κάποιον άλλο που έκανε βελονισμό και έγινε καλά. Είναι ένα βήμα πριν το χειρουργείο ενδεχομένως. Και έρχεται να κάνει βελονισμό. Άρα έχουμε τα δύσκολα περιστατικά στο βελονισμό. Αυτά τα δύσκολα περιστατικά στην οσφιαλγία, το 90% γίνεται καλά. Γλιτώνει το χειρουργείο. Γλιτώνει το χειρουργείο για δεκαετίες. Δεν κάνει χειρουργείο ποτέ. Συνεπώς λέμε ότι θεραπεύεται. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό ακούγεται. Και από τη στιγμή που, από ό,τι λέτε, είναι και μια οικονομικά σχετική θεραπεία, η οποία δεν έχει παρενέργειες, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για να τι κάνεις, πιστεύω και μια καλή περίπτωση να το δοκιμάσει κάποιο. Γιατί ξέρω άτομα που βασανίζονται πάρα πολύ με τέτοια προβλήματα και είναι πραγματικά υποβιβάζουν πάρα πολύ την ποιότητα ζωής τους. Αλλά πιστεύω πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις και επιλογές. Έτσι ακριβώς είναι. Κάθε συμπληρωματική θεραπεία έχει έναν λόγο ύπαρξης. Οπότε καλό θα είναι να την δοκιμάσουμε για να δούμε τα μέγιστα αποτελέσματα που μπορεί να μας παρέχει αυτή. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και συμπληρωματική. Μπορεί μία μόνη της θεραπεία να μην φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Μιλήσατε για την παχυσαρκία. Τι γίνεται με το αδυνάτισμα? Πού βοηθάει? Ναι, κατά πόσο βοηθάει? Γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί όλους και όλοι οι ρυθμοί αυτοί της καθημερινότητας μας έχουν κάνει να φύγουμε λίγο, να φύγουμε τα κιλά μας και για εμάς που θέλουμε να επανέλθουμε. Κοιτάξτε, τι θα πρέπει να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, προσωπικά για εσάς δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για αδυνάτισμα. Αλλά γενικά για τους τηλεθεατές σας, mm-hmm. ο βελονισμός βοηθάει πάρα πολύ στο αδυνάτισμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο ιατρείο, συνήθως γυναίκες, οι οποίες θέλουν να χάσουν κιλά, οι οποίες έχουν κάνει δίαιτες, δίαιτες, δίαιτες mm-hmm. χρόνια ολόκληρα.
Ενώ κάνουν τις δίαιτες, δεν χάνουν κιλά. Υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες έρχονται και μου λένε: «Γιατρέ, ξεκίνησα μια δίαιτα, αλλά δεν μπορώ να τη συνεχίσω. Τη σταματάω. Δεν αντέχω. Κάνω 2-3 μέρες δίαιτα και σταματάω». Όλοι αυτοί οι ασθενείς, όταν ξεκινάνε τον βελονισμό, αυξάνεται ο μεταβολισμός τους. Μειώνεται η όρεξη. Αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους. Μπορούν να κάνουν τη δίαιτα που θα τους δώσω. Οπότε μαζί με τον βελονισμό και τη δίαιτα που τους δίνω, χάνουν σε σταθερό αλλά γρήγορο ρυθμό κάθε μήνα κιλά. Δεν υπάρχει κανένας που να ήρθε, να έκανε βελονισμό και να μην έχασε κιλά. Όλοι θα χάσουν. Εκεί είναι θέμα θέλησης, υπομονής για να χάσει τα επιθυμητά κιλά. Να μην σταματήσει στα πρώτα 20, να συνεχίσει εκεί που θέλει να φτάσει, στο στόχο που έχει θέσει και να χάσει τα κιλά που πρέπει. Μετά δεν θα τα ξαναβάλει. Ο βελονισμός δεν συνοδεύεται απαραίτητα από μια υποθερμιδική δίαιτα. Ναι, βεβαίως. Κάνει και δίαιτα. Απλά με το βελονισμό μπορεί να κάνει τη δίαιτα ο άλλος. Χωρίς βελονισμό, όλοι έχουν δοκιμάσει κατά καιρούς, ξέρουν ότι δεν μπορείς να κάνεις δίαιτα. Δεν έχεις τη δύναμη να τηρήσεις αυστηρά μια δίαιτα. Με το βελονισμό τηρείς και την πιο αυστηρή δίαιτα. Και κάτι ακόμη. Επηρεάζεται από την φαρμακευτική αγωγή? Αν παίρνει άλλα φάρμακα, ναι. Αν έχει άλλα προβλήματα υγείας. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα συνδυασμός κακός. Όλοι μπορούν να κάνουν βελονισμό. Ούτε αυτό λοιπόν είναι αντένδειξη. Δεν υπάρχει αντένδειξη. Αρκεί να είναι ο άλλος γιατρός. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να μείνει. Αν ο άλλος ξέρει, αν ο άλλος είναι γιατρός ο οποίος έχει εκπαιδευτεί. Ναι. Επίσης εδώ θα σας αναφέρω ότι στη Θεσσαλονίκη το 2009 έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο Βελονισμού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη μας, το διοργανώσαμε εμείς και είχε τρομερή επιτυχία. Ήρθανε διεθνούς φήμης γιατροί βελονιστές από όλη την Ήπειρο, από όλο τον κόσμο. Ωραία. Εκτός από το αδυνάτισμα, μια άλλη πολύ έτσι έντονη επιθυμία να διακοπεί μια κακιά συνήθεια είναι για το κάπνισμα. Αυτό πώς βοηθάει ο βελονισμός? Έχω ακούσει δηλαδή ότι γίνεται με βελονισμό, αλλά κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα? Ναι. Κοιτάξτε, μάλλον εσείς από ό,τι βλέπω πρέπει να καπνίζετε. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Το κάπνισμα μπορεί να το κόψει κάποιος με τον βελονισμό, αρκεί να κάνει βελονισμό και να το θέλει να το κόψει. Όχι να έρθει με το ζόρι. Όταν έρχεται κάποιος με το ζόρι, τότε τα ποσοστά είναι μικρά επιτυχίας. Πάλι έχουμε κάποια ποσοστά επιτυχίας. Αν όμως θέλει να το κόψει και δεν μπορεί μόνος του, κερθεί και κάνει βελονισμό, κάνει 7 καθημερινές συνεδρίες. Σε αυτή τη φάση κάνουμε 7 καθημερινές. 7 καθημερινές κάθε μέρα. Κάθε μέρα συνεδρία. Και το κόβει κατά 75%. Το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 75%. Αφού το κόψει, πρέπει να επαναλάβει πάλι. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, μπορεί μετά από ένα χρόνο να του δοθεί, να έχει ξανά την επιθυμία να καπνίσει, γιατί βρέθηκε σε ένα περιβάλλον που καπνίζουν όλοι, η γυναίκα του. Ναι. Αυτό δηλαδή πώς λειτουργεί? Σου κόβει την επιθυμία να κάνει τσιγάρο, ναι. Ή σε βοηθάει όταν το έχει σταματήσει και έχει τα στερητικά σύνδρομα να είναι πιο ήπια? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι καπνιστής και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι νιώθουν. Αλλά επειδή έχω μιλήσει με πολλούς ασθενείς, έχω κάνει σε φίλους μου που καπνίζανε βελονισμό για να κόψουν το τσιγάρο με το ζόρι. Αυτό που μου είπαν είναι ότι μετά από τον πρώτο βελονισμό πήγαν να καπνίσουν και νομίζαν ότι είναι άλλη μάρκα. Νομίζαν ότι δεν καπνίζουν. Δεν τους έκανε όρεξη να καπνίσουν. Νομίζαν ότι πήραν άλλο τσιγάρο, άλλη μάρκα. Άρα αλλάζει τη γεύση, μπορεί ο άλλος να σταθεί. Αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και μπορεί να το κόψει. Όποιος θέλει το κόβει. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ναι, πάντα πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Είτε αφορά αδυνάτισμα, είτε αφορά το κάπνισμα, είτε αφορά ακόμη και μία πάθηση, την οποία εμείς θα πρέπει να βάλουμε και την ξεκούραση μέσα στο πρόγραμμά μας. Γιατί καμία θεραπεία δεν θα έχει επιτυχία αν δεν προσέξουμε και εμείς τις καθημερινές μας δραστηριότητες, έτσι δεν είναι? Φυσικά, αν έρθει κάποιος με οσφιαλγία και σηκώνει βάρος ή κουβαλάει τούβλα και του κάνω εγώ βελονισμό, μπορεί να γίνει καλά, αλλά μετά από μια εβδομάδα θα ξαναέχει το ίδιο πρόβλημα. Έτσι είναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, με την ευκαιρία που βρίσκεστε σήμερα εδώ και λόγω του ότι είστε εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΗ, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τον ΕΟΠΗ, δηλαδή για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν εξασφαλισμένοι. Κοιτάξτε, τώρα όλες οι ασφάλειες έχουν μπει στον ΕΟΠΗ. Όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον έχουμε ΕΟΠΗ. Υπάρχουν οι γιατροί που είναι συμβουλευμένοι με τον ΕΟΠΗ, οπότε εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στον ΕΟΠΗ, στο ΙΚΑ της περιοχής σας, ή να μπείτε στο ίντερνετ, στη σελίδα του ΕΟΠΗ, να δείτε ποιοι γιατροί είναι συμβουλευμένοι με τον ΕΟΠΗ. Και να ξέρετε απλά, το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι πρώτοι 200 ασθενείς που θα εξεταστούν από τον γιατρό δεν πληρώνουν τίποτα, δεν πληρώνουν συμμετοχή. Εξετάζονται δωρεάν. Πληρώνει ο ΕΟΠΗ για αυτούς τον γιατρό.
Μετά τους 200, όταν συμπληρωθούν αυτοί σε 10-20 μέρες, μετά ο γιατρός δικαιούται να πάρει όποια αμοιβή θέλει. Ιδιωτικά πλέον λειτουργεί το ιατρείο. Αυτό είναι το σημαντικό. Επίσης, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δικαιούται ο κάθε γιατρός πλέον στην Ελλάδα να γράφει τα φάρμακα στο ταμείο του, στον ΕΟΠΗ δηλαδή, και στο νοσοκομείο, και όλοι οι γιατροί και οι ιδιώτες μπορούν να γράφουν τα φάρμακα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση πλέον με τον ΕΟΠΗ και όλα αυτά, με τα ταμεία, με τα ασφαλιστικά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή και να αναφερθούμε στον ΕΟΠΗ. Είναι εντάξει, ολόκληρη ιστορία ο ΕΟΠΗ. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει και τι ακριβώς γίνεται, αφού είστε και στα συνδικαλιστικά. Απλώς είναι λίγο περίεργο αυτό με τους 200 ασθενείς και με τους υπόλοιπους να έχουν μια ιδιωτική συμφωνία με τον γιατρό. Και έτσι από πέρα, ποιο είναι το σκεπτικό που το κάνει αυτό πράγμα. Το σκεπτικό είναι ότι θα πρέπει να έχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν. Το κράτος δεν θα μπορούσε να πληρώνει απεριόριστα τους γιατρούς. Οπότε είπε: οι πρώτοι 200 εξετάζονται δωρεάν. Τόσα λεφτά έχω σαν κράτος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι γιατροί, οι 5.500 γιατροί του ΕΟΠΗ σε όλη την Ελλάδα, παίρνουν 6 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Οι 2.000 φυσικοθεραπευτές παίρνουν 8 εκατομμύρια ευρώ. Και οι φαρμακοποιοί παίρνουν 5.000 ευρώ κέρδος ο καθένας κάθε μήνα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι ο γιατρός είναι ο χαμηλότερο αμοιβόμενος τροχός της άμαξας αυτής. Αυτό εδώ πέρα όμως είναι λίγο και άδικο και για τους ασφαλισμένους και για τους γιατρούς το ίδιο. Υπάρχει, ας πούμε, λίγο σαν μακρόθεν το τραβάω λίγο. Υπάρχει και κάποια σκέψη από την Ομοσπονδία για να κάνει κάποιες προτάσεις του Υπουργείου Υγείας. Από την Ένωσή μας. Ναι. Η Ένωσή μας έχει έρθει συζητήσεις, συζητάει με τον διοικητή του ΕΟΠΗ. Εμείς καταλαβαίνουμε σαν γιατροί ότι τα 1.380 ευρώ που παίρνουμε το μήνα, τόσα έχει το κράτος να μας δώσει. Πιστεύω ότι θα τεθούν όρια και στους άλλους τροχούς της άμαξας. Αλλά δεν με το ΕΟΠΗ έτσι πάει. Δηλαδή υπάρχει ένας μηνιαίος μισθός. Πλαφόν. Ένα πλαφόν. Το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας γιατρός είναι 1.380. Όταν ο φυσικοθεραπευτής παίρνει 4.000 ευρώ το μήνα και ο φαρμακοποιός 5.000 ευρώ το μήνα κέρδος. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Μέχρι τώρα, αλλά τώρα δεν θα γίνουν τροποποιήσεις. Ελπίζουμε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, γιατί και το κράτος περνάει δύσκολες στιγμές. Και αυτό που υπάρχει με τις συνταγογραφείς που πρέπει να πληρώνεις κάποιο ποσό για να πάει στη συνταγή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αυτό σας είπα, ότι οι πρώτοι 200 δεν πληρώνουν. Μετά τους 200, ο γιατρός έχει το δικαίωμα να ζητήσει ό,τι θέλει από τον ασθενή. Δεν τον πληρώνει το κράτος. Αυτό δεν είναι στάνταρ, δηλαδή που όταν κάνεις. Είναι κάποιο ποσό, ή ήταν παλιά και το κρατήσαν έτσι. Όχι, δεν υπάρχει στάνταρ ποσό. Εμείς, καταλαβαίνοντας τη δυσχέρεια του κόσμου, έχουμε βάλει 10 ευρώ συνήθως οι γιατροί για μια συνταγή απλή και 20 ευρώ για μια εξέταση, 40 ευρώ. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει όσα θέλει και 50 ευρώ, δεν υπάρχει όριο. Απλώς εκτιμοτυπικά οι γιατροί το κρατήσαν έτσι για λόγους. Για μια συνταγή το κρατήσαν οι γιατροί 10 ευρώ. Απλά και εδώ πρέπει ένα τελευταίο να σας πω ότι κανονικά δεν πρέπει να πάει κάποιος σε ένα φαρμακείο και να πάρει φάρμακο ή να εξεταστεί από τον φαρμακοποιό. Πρέπει να πάει στο γιατρό, να εξεταστεί από τον γιατρό και να του δώσει συνταγή και μετά να πάει στον φαρμακοποιό. Σε κανένα κράτος του κόσμου δεν πας στο φαρμακείο να εξεταστείς. Εδώ σε διακόψω, αλλά και σε κανένα κράτος του κόσμου δεν υπάρχει ασφαλιστική μέρημνα που υπάρχει εδώ πέρα, του πολιτισμένου κόσμου εδώ. Πρώτα απ' όλα, να τελειώσουμε και το σχετικά με τα φάρμακα, ότι θεωρώ απαράδεκτο που δεν υπάρχει η διαρκή συνταγογράφηση κάποιος που έχει μια χρόνια πάθηση. Γιατί να πηγαίνει κάθε μήνα και να πληρώνει τα 10 ευρώ στο γιατρό να γράψει συνταγή του και να μην έχει μια συνταγή για ένα χρόνο που να κάνει μια ανανέωση στο φαρμακείο κάθε μήνα. Γιατί να ξοδέψει 120 ευρώ το χρόνο και κάτι που ξέρει πως δεν πρόκειται να αλλάξει. Κατάλαβε. Δηλαδή, μην βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και ο άνθρωπος που ξέρει τι φάρμακα θα πάρει. Γιατί να πάει να το πληρώσει και 10 ευρώ στο. Δηλαδή, μια άλλη άποψη να πούμε και συνήθως αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνοι άρρωστοι δεν πληρώνουν στο γιατρό. Είναι μέσα στους 200 πρώτους και δεν πληρώνουν, παίρνουν τρίμηνες συνταγές. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι με τα οξέα περιστατικά. Επιάστηκε η μέση μου, τρέχω στο φαρμακείο, παίρνω ένα φάρμακο, εκεί είναι πρόβλημα. Υπάρχει νόμος που απαγορεύεται να πουλάνε τα φαρμακεία φάρμακα δίχως ιατρική συνταγή. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται, ελπίζουμε να εφαρμοστεί. Κανένα φάρμακο δίχως ιατρική συνταγή, αυτό είναι το σλόγγαν που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον ιατρικό κόσμο. Ωραία. Και λίγο παρεκτραπήκαμε από τα θέματα της εκπομπής, αλλά πιστεύω ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι εύλογα ερωτήματα, εύλογες απορίες και είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί όπως είπαμε είναι μια κατάσταση η οποία ακόμη βρίσκεται υποσύγχυση. Αυτά όσον αφορά τον ΕΟΠΗ. Όσον αφορά τον βελονισμό, εγώ ακόμη έχω τις δύο βελόνες, όπως και ο Νίκος. Ο βελονισμός τελικά είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας φοβίζει. Μας λύσατε αρκετές απορίες. Εγώ φεύγω ευχαριστημένη από την σημερινή μας συνάντηση. Και εγώ το ίδιο. Και μπορώ να πω και λίγο εντυπωσιασμένο, γιατί νομίζω ότι όντως έχω χαλαρώσει. Δεν ξέρω αν αυτό που λέμε υποσυνείδητη αυτοπιβολή ή. Όντως είναι. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει στην ουσία. Αυτή η υποβολή δεν υπάρχει, διότι βελονισμό κάνουμε ακόμα και σε ζώα.
Οπότε δεν υπάρχει αυτή η υποβολή. Είναι μερικά σημεία που σας χαλαρώνουν. Και ευχόμαστε να σου δοθεί αφορμή να διακόψει και το κάπνισμα. Το έχουμε και εγώ πραγματικά. Θα δούμε το επόμενο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές μας. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.